Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Planet Advisor. Ο καολίνης είναι ένα φυσικό ορυκτό το οποίο έχει μπει για τα καλά στη ζωή των παραγωγών, ειδικά στις δενδρόδεις καλλιέργειες όπως είναι η ηλιά. Δεν πάβει όμως να είναι ένα νέο σχετικά προϊόν με έγκριση στη βιολογική γεωργία και πολλά ερωτήματα προκύπτουν από τους παραγωγούς, στα οποία θα κάνουμε μια σύντομη ανάλυση σε αυτό το βίντεο. Σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένο σχέβασμα καολίνη, εγκεκριμένο σε πολλές καλλιέργειες για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών όπως ο δάκος της ελιάς, το οποίο για διαφημιστικούς λόγους δεν θα αναφέρουμε το όνομά του, αλλά ουσιαστικά σε αυτό αναφερόμαστε. Το πρώτο ερώτημα αφορά τον τρόπο δράσης του εναντίον των εντόμων και είναι το αν σκοτώνει τα έντομα. Ο καολίνης λοιπόν δεν σκοτώνει τα έντομα, τουλάχιστον με άμεσο τρόπο, αλλά δημιουργεί ένα αποθετικό περιβάλλον για αυτά με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι το καμουφλάζ που δημιουργεί στα δέντρα, αλλάζοντας το χρώμα τους σε λευκό. Και ο δεύτερος είναι το γεγονός ότι δημιουργεί μια κοφτερή και αιχμηρή επιφάνεια πάνω στα δέντρα, που εμποδίζει τα έντομα να αναποθέσουν τα αυγά τους, αλλά και να τραφούν με τα φύλλα και τους καρπούς. Η σκόνη που δημιουργείται επίσης προσκολάται πάνω στα άκρα κυρίως των εντόμων, τα οποία τραυματίζονται και δυσκολεύονται να κινηθούν, με αποτέλεσμα να πέφτουν στο έδαφος και να πεθαίνουν από ασιτεία. Ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει από τους παραγωγούς είναι το αν εμποδίζει τη φωτοσύνθεση. Η απάντηση είναι ότι όχι μόνο δεν εμποδίζει τη φωτοσύνθεση, αλλά σε καλλιέργειες όπως είναι η ηλιά την ευνοεί κιόλας. Ο καολίνης σύμφωνα με μελέτες μειώνει τη θερμοκρασία των δέντρων από 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου, αντανακλώντας τις ακτίνες του ήλιου. Ως γνωστόν η ηλιά για παράδειγμα, πάνω από τους 35 βαθμούς, σταματάει εντελώς τη φωτοσύνθεση, ώστε να μπορέσει να αμυνθεί στις υψηλές θερμοκρασίες. Αν όμως τα δέντρα έχουν ψεκαστεί με καολίνη, μπορούν να φωτοσυνθέτουν ακόμα και σε συνθήκες 38-39 βαθμών Κελσίου. Τρίτο ερώτημα αφορά την υπολοιματικότητα χημικών ουσιών στο ελαιόλαδο. Φυσικά δεν υπάρχει καθόλου υπολοιματικότητα από το συγκεκριμένο σκεύασμα στο ελαιόλαδο. Μία τέταρτη ερώτηση που προκύπτει στην επιλογή του καολίνη είναι το αν ξεπλένεται με τη βροχή. Η απάντηση είναι ότι μία δυνατή βροχή μπορεί να ξεπλύνει αρκετό μέρος του προϊόν, γι' αυτό το λόγο συστήνεται η χρήση ενός καλού προσκολλητικού μαζί με τον καολίνη, ώστε να κάνουμε το προϊόν ανθεκτικότερο στη βροχή. Στην ερώτηση αν έχει προσκολλητικό ενσωματωμένο μέσα στο σκεύασμα, η απάντηση είναι πως όχι, αν και η προσκόλλησή του πάνω στα δέντρα είναι καλή. Μία σημαντική ερώτηση είναι το πότε το ρίχνουμε. Σύμφωνα με μελέτες, για μέγιστα αποτελέσματα συστήνονται δύο εφαρμογές. Η πρώτη αρχές Ιουνίου, ώστε να προλάβουμε τα πρώτα ανοίγματα του δάκου, και η δεύτερη τέλος Αυγούστου, που οι ελιές έχουν διωγγωθεί και χρειάζονται επανάληψη, ώστε να είναι 100% προστατευμένες. Όσον αφορά το πόσο ρίχνουμε και την πυκνότητα που επιδιώκουμε πάνω στο δέντρο, η δοσολογία είναι 12,5 κιλά στα 500 λίτρα νερό μαζί με το προσκολλητικό του και επιδιώκουμε πολύ καλή διαβροχή και άσπρισμα των δέντρων. Πολλοί ρωτάνε αν θα πρέπει να βάλουν και εντομοχτόνο μαζί με τον καολίνη και η άποψή μας στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι πως όχι, γιατί ανεβάζει το κόστος χωρίς λόγο. Εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις ειδικής διαχείρισης καταστάσεων. Τέλος, για όσους ρωτάνε αν θα έχουν πρόβλημα στη συγκομιδή λόγω της σκόνης, η απάντηση είναι ότι η συγκομιδή θα πρέπει να γίνει με τα απαραίτητα είδη προστασίας, δηλαδή μάσκα και γυαλιά, ειδικά όταν δεν έχουν προηγηθεί αρκετές βροχές, ώστε να ξεπλύνουν καλά το προϊόν. Και μία τελευταία ερώτηση για τα ψεκαστικά σας μηχανήματα, όσον αφορά το φόβο κάποιας ζημιάς, θα ξέρετε ότι θα πρέπει να γίνεται καλή και συνεχόμενη ανάδευση μέσα στο βιτίο και το προϊόν θα πρέπει να προστίθεται σταδιακά
ώστε να αποφύγουμε θρόμβους που μπορούν να προκαλέσουν διάφορα φραξίματα στο ψεκαστικό σας μηχάνημα και κατ' επέκταση ζημιές. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτές ήταν οι συνοπτικές απαντήσεις για τα ερωτήματα που προκύπτουν στη χρήση του καολίνη. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!